Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά που μας δίνει ο Κύριος. Στους δύσκολους καιρούς αυτούς που περνάμε, αυτή η πίστη προς τον Χριστό, στην Εκκλησία, τον Τριαδικό Θεό, μας ενδυναμώνει πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στην εφημερία της κυβερνήσεως και στο άρθρο 3, που μιλάει για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο της εβδομάδος και στην διάψευση του Υπουργού των Εξωτερικών για την Κάρτα του Πολίτου, θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για την πίστη, περί πίστεως, γιατί τα νερά είναι θολά σήμερα και πολλοί μιλούν για πράγματα τα οποία εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμείς ξέρουμε ότι η πίστη δεν ωφελεί η πίστη σε οποιοδήποτε πράγμα. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε πίστευε κάπου και αυτό είναι αρκετό. Το να πιστεύεις ότι Θεός είναι ο ήλιος, τι είδους πίστη είναι αυτή και σε τι θα σε ωφελεί, σε τίποτα. Αλλά το να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είσαι μέσα στην αλήθεια και αυτό σε ωφελεί αφάνταστα. Η αλήθεια είναι του Θεού και ο Θεός είναι μαζί με την αλήθεια και όπου υπάρχει αλήθεια υπάρχει ο Χριστός. Τι είναι λοιπόν αυτή η πίστη, διότι πίστη έχουν και οι Βουδιστές και οι Ιαπωνέζοι, πίστη έχουν οι Τούρκοι και ποια πίστη είναι αυτή που εγκομιάζει η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ασφαλώς η πίστη στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, πράγμα που δεν το έχουν καμιά άλλη θρησκεία εκτός από την Ορθόδοξη. Στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αλήθεια της πίστεως, αυτή είναι η αληθινή πίστη ημών των Ορθοδόξων. Κάποιοι μας λένε σήμερα δεν χρειάζεται η πίστη, σήμερα πλησιάζουμε στα αστέρια. Παλιά, ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια δύναμη που είναι μεγάλη. Αυτή είναι η δύναμη της επιστήμης. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε αγαπητοί μου εχθροί της επιστήμης. Απόδειξε ότι πολλοί επιστήμονες είναι θρησκευόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πάρα πολύ. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει την πίστη η επιστήμη. Η επιστήμη δεν μπορεί να ξεπεράσει το θάνατο. Η επιστήμη έχει μόνο τη λογική και τα όργανα. Δεν έχει το υπέρλογο και την ψυχή. Και έχουμε δύο μεγάλους κύκλους όπου γίνεται δυνατή η λειτουργία της λογικής στον έναν. Ο ένας κύκλος γίνεται με διαβίδη τη λογική. Είναι μεν τεράστιος, διότι είναι όλο το επιστητόν, δηλαδή όλες οι επιστήμες, οι τέχνες, οι τεχνικές και όλα αυτά που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και έχουμε και έναν άλλο τεράστιο κύκλο, στον οποίο περιέχονται όχι τα υλικά, αλλά τα αόρατα. Υπάρχει ένα άλλο πνευματικό σύμπαν, το οποίο είναι πιο μεγάλο από το υλικό σύμπαν, αυτό που ξέρουμε. Και το πνευματικό αυτό σύμπαν, το τεράστιο, χωράει παραδόξως μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι ένα σύμπαν το οποίο είναι εφικτό να αναγνωριστεί μέσα στην ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου, στο εσωτερικό του είναι. Αυτό το ορατό, το αόρατο σύμπαν, αυτό το αόρατο το πνευματικό σύμπαν μπορεί να περιέχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στο συναίσθημά του, μέσα στα βάθη της αβύσου του είναι του. Η πίστη των Ορθοδόξων, αγαπητοί μου, λύνει με τέλειο τρόπο όλα τα μεταφυσικά ερωτήματα τα οποία έχει ο άνθρωπος και από τα οποία έχει πολύ ταλαιπωρηθεί. Γιατί υπάρχω? Ποιος φυσικός και αστροναύτης μπορεί να μας πει γιατί υπάρχουμε? Γιατί υπάρχω μετά θάνατο? Η μεταθάνατο ζωή που προγευόμεθα εδώ, η κρίση, η τιμωρία, η ανταμοιβή την οποία θα δώσει ο Θεός κατά την τέλεια κρίση που θα εφαρμόσει. Το ότι δεν τελειώνει η ζωή μας εδώ είναι αντικείμενο αυτής της πνευματικής διεργασίας του πνευματικού κόσμου. Η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει αν η ζωή τελειώνει εδώ ή δεν τελειώνει εδώ.
Η πίστη όμως απαντάει. Το πνευματικό σύμπαν που έχουμε μέσα μας, το τεράστιο αυτό πνευματικό σύμπαν είναι μια πορωή, ένα δώρο που μας έχει κάνει ο Θεός μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου. Θα αγωνιστούμε για την ελευθερία μας εν κατακλείδη όταν απειλείται. Αυτό ξεκινάει πάλι από την πνευματική μας κατάσταση. Διότι η ελευθερία είναι ένα πνευματικό αγαθό. Και ο αγώνας για την ελευθερία θα είναι ανένδοτος, όπως ήταν πάντα στους Έλληνες. Είναι αγώνας συνταγματικός επιτρεπτός και μάλιστα επιβεβλημένος, διότι η τήρηση του συντάγματος είναι χρέος κάθε Έλληνα πολίτη. Δεύτερον, τις ατομικές ελευθερίες της αυτοδιάθεσης και τις μη κατασκοπεύσεως του πολίτη έχουμε δικαίωμα να αμυνθούμε στην κατασκόπευση αυτή που κάνουμε τα μέσα, τα ηλεκτρονικά τα οποία θέλουν να περάσουν, που έχουν κατά το ίμιση περάσει και θέλουν να τα συμπληρώσουν τώρα. Για τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, την αυτοδιάθεση και τις πολιτικές ελευθερίες, αλλά και τις κοινωνικές ελευθερίες που πρέπει να έχει ένα άτομο, και αυτά όλα είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Αρνούμεθα λοιπόν για λόγους συνειδήσεως, όχι μόνο θρησκευτικούς αλλά και οντολογικούς, διότι είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε κτίνη ή πράγματα, δεν θα δεχτούμε οποιοδήποτε φασισμό μέσου και ελέγχου της ζωής μας. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν θα δεχτούμε οποιοδήποτε μέσο το οποίο κάνει έλεγχο στην προσωπική μας ζωή. Όχι επειδή έχουμε να κρύψουμε, είμαστε κατάσκοποι. Όχι επειδή είμαστε δολοφόνοι. Όχι επειδή είμαστε παλιάνθρωποι. Δεν είναι αυτός ο λόγος που θέλουμε να υπάρχει μυστικότητα στο πρόσωπό μας. Είναι ο λόγος της πολιτικής ελευθερίας και της συνταγματικής ελευθερίας. Ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος, να κάνει οτιδήποτε ελεύθερα, όλες τις κινήσεις του. Δηλαδή, εάν δεν είναι παραβατική η συμπεριφορά του, τότε και είναι επιτρεπτή και μέσα στα πλαίσια των νόμων, των συνταγματικών πλαισίων, δεν πρέπει να κατασκοπεύεται. Θα κατασκοπευτεί ένας πολίτης ο οποίος είναι ύποπτος. Αρνούμεθα λοιπόν για λόγους συνειδήσεως, όχι μόνο θρησκευτικής αλλά και οντολογικής, να δεχτούμε οποιοδήποτε φασιστικό μέσο ελέγχου της ζωής μας. Ένα και ένα κάνουν δύο. Λοιπόν, εμείς θα λέγαμε σε αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στον χριστιανισμό αλλά έχουν άλλα συνθήματα, να τους θυμίσουμε ένα άλλο σύνθημα που λέει αδερφοσύνη, ισότητα και ελευθερία. Ούτε αυτά τα ιδανικά, τα κοινωνικά ιδανικά, που δεν είναι θρησκευτικά αλλά κοινωνικά ιδανικά, δεν τα σέβονται οι σημερινοί άνθρωποι. Αυτό που λέγανε στη Γαλλική Επανάσταση, τα συνθήματα αυτά της αδερφοσύνης, της ισότητας και της ελευθερίας, δεν τα σέβονται ούτε αυτά οι πολιτικοί άνθρωποι ή κάποιοι από αυτούς. Εμείς είμαστε επιστρατευμένοι, αγαπητοί φίλοι, στον πνευματικό αγώνα για το έθνος μας, για την ελευθερία μας και για την Εκκλησία μας. Αυτό τώρα, το μικρό αυτό κομμάτι που σας διάβασα και έχουμε γράψει, κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Η συνταγματική κατοχύρωσή του είναι η εξής. Σύνταγμα Εφημερίσεις Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα το δείξει η κάμερα, όσο μπορούμε καλύτερα. Λοιπόν, είναι Εφημερίσεις Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος 1, αριθμός φύλου 212. 27 Ιουνίου του 2008, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Βουλής. Πάμε λοιπόν τώρα στις διατάξεις, στις βασικές διατάξεις για τη μορφή του πολιτεύματος. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θεμέλιο του πολιτεύματος, η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν πέρα αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Σεβασμός στην προστασία των αξίων του ανθρώπου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είναι αξία η ελευθερία? Δεν είναι αξία η δικαιοσύνη? Είναι.
Πώς λοιπόν καταστρατηγείται η ελευθερία με τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα προσβάλλεται ο σεβασμός της προστασίας. Το άρθρο 2. Αλλά πάμε στο άρθρο 3, το οποίο είναι στο β' τμήμα του, στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, λέει το άρθρο 3, είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, λέει ο νομοθέτης, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τηρεί απαλασάλευτα όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των Ενεργεία Αρχιερέων και από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται και αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας με την τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της ΤΑΔΕ της 4ης Σεπτεμβρίου του 1928. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις προηγούμενης παραγράφου. Το κείμενο της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει φόβος τώρα να αλλοιωθεί, να το κάνουν στη δημοτική κάποιοι εδώ πέρα, ή τον Απόστολο ή το κείμενο της Αγίας Γραφής ή ακόμα τα λειτουργικά κομμάτια της Εκκλησίας, την υμνολογία δηλαδή, να την παρουσιάσουν σε άλλη μορφή. Πράγμα που το απαγορεύει και το Σύνταγμα. Η επίσημη μετάφρασή του σε όλο το γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά λοιπόν είναι από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, είναι επίσημο το επίσημο έγγραφο του κράτους, το πρώτο στεύχος και το Σύνταγμα της Ελλάδος. Εκτός τούτων, ιστορικοί, έγκριτοι ιστορικοί, γράφουν στον Ορθόδοξο τύπο ότι διαφωνούν με την κατάσταση αυτή που επικρατεί για την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Και μας λένε ότι συγχρόνως με την ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου εκ Θεσσαλονίκης, γράφουν τη διαφωνία του στο σκεπτικό του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το μάθημα της ιστορίας από τη Β' και Γ' Λυκείου και να το εντάξει μόνο ως μάθημα επιλογής σε λύκειο θεωρητικής κατευθύνσεως, εκφράζουν επιφανείς ιστορικοί του Πανεπιστημίου διδάσκαλοι, μέλη της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, η οποία ανήκει στην Διεθνή Ένωση Ιστορικών Σπουδών. Σε ανοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζουν ότι το εύρος της ελληνικής ιστορίας δεν καλύπτεται από 3 ώρες διδασκαλίας. Αυτό τους πείραξε τώρα, οι 3 ώρες διδασκαλίας. Λέει, και δεν μπορούν να το συμπυκνώσουν κάπου. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να πούνε την ιστορική αλήθεια. Και δεν είναι οι ώρες. Γιατί μπορούσαν και σε λίγες ώρες να την πούν την ιστορική αλήθεια. Επισημαίνουν ότι η ιστορία ταλανίζεται όχι μόνο από ανεπαρκείς μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και από τον μηχανικό τρόπο της εξέτασης για τις αγωγικές εξετάσεις πανεπιστημίου. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να το καταργήσουμε, επειδή δεν διδάσκεται σωστά, να το διδάξουν σωστά. Σύμφωνα με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, η ιστορική μνήμη συντελεί στη συνειδητοποίηση της εθνικής ταυτότητας. Αυτό δεν θέλουν να κάνουν σήμερα με την παγκοσμιοποίηση, να κάνουν τους λαούς να μην έχουν ιστορική ταυτότητα. Να έχουν μια ταυτότητα κοινή τροφίμων όσον αφορά δε την εθνική τους υπόσταση, να μην ξέρουν από πού προέρχονται, τι ιστορία έχουν, τι ιδανικά έχουν και η γλώσσα να φθαρεί. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να χτυπηθεί, γιατί η ελληνική γλώσσα μεταφέρει την αλήθεια και τις γνώσεις σε όλη την ανθρωπότητα, είτε τις επιστημονικές, τις στενά επιστημονικές, όπως είναι η ιατρική, τα μαθηματικά κλπ. Με την ιατρική γλώσσα, με τους όρους της ιατρικής γλώσσης, αυτά μεταφέρονται σε διάφορα πανεπιστήμια και σε όλη τη γνωσιολογία του κόσμου, αλλά και τα θεωρητικά. Δηλαδή, η ιστορία, όπως είπαμε, όπως είναι γραμμένη από το Θουκυδίδη, από τους μεγάλους Έλληνες ιστορικούς, έχουμε και σύγχρονους μεγάλους Έλληνες ιστορικούς, δηλαδή όταν λέμε σύγχρονους, μέχρι την εποχή του 1700, 1800 και 1900 ακόμα, σε αρχές του 1900, έχουμε ιστορικούς οι οποίοι δεν έχουν διαφθείρει την ιστορία. Έτσι, έχουμε πολλούς ιστορικούς τον 18ο αιώνα, οι οποίοι είναι αληθείς
και πραγματικοί επιστήμονες ιστορικοί, οι οποίοι έχουν γράψει αντικειμενικά πράγματα για την ιστορία του γένους μας και ειδικά τη σύγχρονη τους ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζει. Σύμφωνα με την ιστορική εταιρεία, η ιστορική μνήμη συντελεί τη συνειδητοποίηση της εθνότητος, δηλαδή της εθνικής ταυτότητος. Θα επρόκειτο για μια καταδίκη του ελληνικού λαού, που έχει διασώσει την ιστορική του μνήμη από την αρχαιότητα σήμερα, να υποστεί μέσα από μια ελλειπή και πτωχή παιδεία τη μείωση της ιστορικής του γνώσης. Θα βγουν τα παιδιά, τα καινούργια παιδιά, οι νέοι μας δηλαδή, και δεν θα γνωρίσουν την ιστορία τους καθόλου. Θα ξέρουν ελάχιστα πράγματα για τα ιστορικά γεγονότα. Δεν θα έχουν μέσα τους μια ιστορική συνέχεια. Τι έγινε τον 1ο αιώνα, τον 2ο αιώνα, τον 3ο αιώνα, τον 4ο αιώνα, τον 5ο αιώνα, τι ήταν το Βυζάντιο και όλα αυτά. Πανεπιστημιακοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η ελληνική ιστορία δεν μπορεί να είναι ζήτημα επιλογής, καθώς και η επαρκής διδασκαλία της είναι απαραίτητη προϋπόθεση μιας παιδείας ουσιαστικής, μιας ουμανιστικής παιδείας, έστω που δεν μας αρέσει η λέξη ουμανιστικής, αλλά έστω, γιατί όχι μιας εθνικής, ένα όριο που διέγραψε το Υπουργείο Παιδείας από την ονομασία του, εκτός εάν η πολιτεία θέλει να διορίσει ένα συλλογικό, να δωρήσει μάλλον ένα συλλογικό Αλτσχάιμερ στον ελληνικό λαό. Μια λύθη της ιστορίας. Η λέξη λύθη προέρχεται από το λιθάρι, από την πέτρα, και στη μεταφορική της και ουσιαστική της έννοια σημαίνει ξεχασιά. Λύθη σημαίνει ξεχνάω. Και ηλίθιος είναι αυτός που δεν έχει μνήμη. Θα μεταβάλουμε δηλαδή τους σημερινούς ανθρώπους σε ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έχουν μνήμη, δεν θα μπορούν να θυμηθούν και να αναπαράγουν γεγονότα. Δηλαδή τους ακροτηριάζουμε και πνευματικά και ιατρικά, που δεν έχουμε δικαίωμα, γιατί λέγανε άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο. Οι Έλληνες που αγαπήσαμε τη γνώση από αρχαιοτάτων χρόνων, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κουτσουρεύουμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μας έδωσαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Βυζαντινοί και οι Μεταβυζαντινοί, οι πατέρες της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο, οι Ευαγγελιστές και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν ανώτερα από αυτά σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή την αλήθεια και τη γνώση. Ένα άρα που διατρέχει το Υπουργείο, ένα όρο που διέγραψε το Υπουργείο της Παιδείας από την ονομασία του, εκτός εάν η πολιτεία μας θέλει να δώσει ένα συλλογικό Αλτσχάιμερ στον ελληνικό λαό. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1977 με έδρα τη Θεσσαλονίκη από επιφανείς ιστορικούς και πανεπιστημιακούς με σκοπό την πρόθεση των ιστορικών ερευνών. Έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα 31 πανελλήνια ιστορικά συνέδρια, 31 συνέδρια και διαλέξεις και εκδίδει το περιοδικό Βυζαντιακά. Αριθμεί περίπου 400 μέλη και εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Ένωση Ιστορικών Σπουδών. Να λοιπόν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, ότι ευνοχίζεται η ιστορική γνώση με τον τρόπο που πάνε να μην διδάσκουν την ιστορία στα παιδιά με διάφορες προφάσεις. Είναι προφάσεις αναμαρτίες όλα αυτές. Η ιστορική μνήμη είναι κάτι που περιέχει μέσα την ιστορία, την πολιτική ιστορία, τη θρησκευτική ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο πολιτική ιστορία, υπάρχει και θρησκευτική ιστορία. Θα μου πεις, ο άνθρωπος είναι ομογενής, ομοιογενής μάλλον. Δηλαδή είναι και θρησκευτικό «ον» και πολιτικό «ον» και οικονομικό «ον». Αν λοιπόν τα διαχωρίσουμε αυτά και πούμε ο άνθρωπος θα είναι μόνο πολιτικό «ον», εγκληματούμε κατά της ανθρωπότητας, κατά των νέων ανθρώπων. Αν πούμε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο θρησκευτικόν, δεν θα πούμε πάλι την αλήθεια. Διότι ο άνθρωπος είναι και οικονομικόν, είναι και πολιτικόν. Επομένως, η πατρίδα και η θρησκεία και η οικογένεια και η γνώση είναι αναφέρατα δικαιώματα του κάθε Έλληνα πολίτη. Να κάνει την οικογένειά του, να βρίσκεται μέσα στην οικογένειά του, να μαθαίνει την ιστορία του,
ακαινοτόμητα και σωστά όπως την μαθαίναμε μέχρι τώρα, να γνωρίζει τα θρησκευτικά του θέματα, να γνωρίζει το Ευαγγέλιο, όπως λέει εδώ πέρα, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία του γένους μας, συνταγματικά κατοχυρωμένη, και καμία άλλη Εκκλησία. Όλες οι άλλες είναι παράνομες. Η μόνη Εκκλησία λοιπόν είναι η Ορθόδοξη, η Ανατολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και άλλη ομόδοξη Εκκλησία. Τρία παρασάλευτα, στους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, τις ιερές παραδόσεις. Αυτά λοιπόν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Μας ανήκουν. Τα απαιτούμε, τα διεκδικούμε, τα θέλουμε. Και οποιαδήποτε παράβαση αυτών μας βρίσκει αντίθετους και αντιμέτωπους. Έτσι, γι' αυτό τα ηλεκτρονικά φακελώματα μας αναστάτωσαν, διότι μας στερούν τις πολιτικές και θρησκευτικές μας ελευθερίες. Δεν θα πάρουμε λοιπόν τις κάρτες αυτές που φέρνουν του πολίτη, που έχουν τα barcode συστήματα και μπορούν μέσω αυτού του αριθμού να ανακαλύπτουν όλα τα αρχεία και να ξέρουν το κάθε τι για το κάθε πρόσωπο. Το Υπουργείο θα είναι ένας σύγχρονος κατάσκοπος όλων των Ελλήνων. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν σε κανέναν να γνωρίζει αυτά που δεν πρέπει να ξέρει. Εμείς δεν γνωρίζουμε για τους πολιτικούς που γεννηθήκανε, αν μπήκανε φυλακή ή δεν μπήκανε, αν κάνανε καταχρήσεις ή δεν κάνανε, δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς. Αυτοί γιατί να γνωρίζουν για μας έστω και το ποινικό μας μητρό. Η αστυνομία θα το γνωρίζει το ποινικό μητρό και κανείς άλλος. Τώρα με τον barcode θα το γνωρίζει οποιοδήποτε έχει πρόσβαση εκεί. Οι hackers από τη Γερμανία, από την Αμερική μπορεί να γνωρίζουν το ποινικό σου μητρό. Για ποιο λόγο? Και μπορεί να το πουλάνε στους εχθρούς σου. Υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε τα στοιχεία μας σε εκείνους που ενδιαφέρονται και τα πληρώνουν. Ας πούμε υπάρχει ένα δικαστήριο. Ο ένας από τους αντιδίκους, εάν θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλον, πηγαίνει σε μια εταιρεία, δίνει το όνομά του και παίρνει στοιχεία. Όσα στοιχεία μπορούν να μαζέψουν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες κάνουν δημοσκοπήσεις το ένα και το άλλο. Παράνομα γίνονται αυτά. Μα αυτή την παρανομία την οποία ψέγουμε και το κράτος και εμείς, θα πάρουμε να την καθιερώσουμε τώρα μέσα στην καρδιά του Υπουργείου, να ξέρει το Υπουργείο δηλαδή τα πάντα για τον κάθε πολίτη. Δεν σκέφτονται ότι αυτό θα φέρει αναστάτωση ψυχική στον πολίτη, θα του φέρει μια ψυχική ανασφάλεια μεγάλη. Θα καταντήσουν οι μισοί Έλληνες να παίρνουν ψυχοφάρμακα όταν καταλάβουν ότι τους παρακολουθούν ο οποιοσδήποτε και να μην ξέρεις ποιος σε παρακολουθεί και πότε θα σου κάνει κάτι. Παλιότερα, την εποχή του 60, τη δεκαετία του 60, είχαν φριάξει όλες οι εφημερίδες και με το δίκιο τους για τους χαφιέδες που παρακολουθούσαν τους κομμουνιστές. Πήγαιναν στο περίπτερο λοιπόν και βάζανε αυτοί μερικές εφημερίδες κομμουνιστικές της εποχής και παραφυλούσανε ποιος θα πάει να αγοράσει τις εφημερίδες αυτές. Και μόλις τις αγόραζε, πηγαίνανε στον περιπτερά και του λέγανε: τον ξέρεις αυτό που πήρε αυτή την εφημερίδα? Την Αυγή, ας πούμε. Και ήταν υποχρεωμένος ο περιπτεράς να του πει, ας πούμε, ότι αυτός ναι, κάθεται εκεί απέναντι και λοιπά, λέγεται έτσι. Και δημιουργούσαν φακέλους στους αριστερούς πολίτες. Δεν θα κρίνουμε αν ο κομμουνισμός ήταν καλός ή όχι αυτή τη στιγμή. Νομίζουμε δεν ήταν αυτό που τέριαζε στην Ελλάδα ο κομμουνισμός, εν πάση περιπτώσει. Διότι ο χριστιανισμός είναι απείρος και χιλιάδες φορές ανώτερος από οποιοδήποτε άλλο σύστημα κομμουνιστικό κλπ. Το οποίο είναι και βίαιο, εφαρμόζεται για τις βίες, ενώ ο χριστιανισμός έχει την ελευθερία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά σαν Έλληνες πολίτες δεν συμφώνησε κανένας να φακελώνονται. Και έγινε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο εντός εισαγωγικών και πήραν λοιπόν αυτούς τους φακέλους, λέει, και τους έβαναν στην Υψικάμινο και τους έκαψαν στο Κερατσίνι κάπου εκεί. Αλλά πριν, δυστυχώς, τους πέρασαν στα κομπιούτερς.
ό,τι στοιχεία είχαν τα πέρασαν στα κομπιούτερ. Άρα, βακιόνομα υπάρχει τώρα στα κομπιούτερ. Δεν είναι κατάδια για ένα έθνος ορθόδοξο και ελεύθερο να βρίσκεται φακελωμένο μέσα σε κομπιούτερ τα οποία δεν ξέρουμε ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ακόμα και εχθροί, οι Τούρκοι μπορεί να έχουν πρόσβαση και άλλα έθνη τα οποία δεν μας συμπαθούν. Γιατί λοιπόν αυτό το κατάντημα? Γιατί να δώσουμε την Ελλάδα μαχητή στους εχθρούς της? Τέλος πάντων, δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν και γραμμένα από τον πατέρα Παΐσιο πολλά και σας διαβάζω ελάχιστα, που λέει για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι βάρβαρος λαός. Έχουν κάνει πολλά και θα πληρώσουν. Όταν σκότωναν τους Αρμενίους, επί τρεις ημέρες η πόλη μύριζε σαν σφαγείο, Κωνσταντινούπολη, η σφαγή των Αρμενίων. Οι Έλληνες δεν τολμούσαν να βγουν από τα σπίτια τους. Οι Έλληνες δεν θα αναμειχθούν στον πόλεμο που θα γίνει από τους Ρώσους, που θα πάρουν από τους Τούρκους την πόλη. Οι Τούρκοι φτάνουν στα εξαμήλια εδώ στην Ελλάδα και τότε θα τους βρει η μεγάλη συμφορά. Το 1/3 των Τούρκων θα γίνουν χριστιανοί, το άλλο τρίτο θα φύγουν μέχρι την κόκκινη μιλιά και το άλλο τρίτο θα σφαγούν. Οι υπερδυνάμεις του ΝΑΤΟ, τα λέει ο πατέρας Παΐσιος αυτά, που θα πολεμήσουν τους Ρώσους μέσα στην Κωνσταντινούπολη, θα σφαγούν και αυτοί. Θα γίνει μεγάλη σφαγή μέσα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του ΝΑΤΟ και των Ρώσων. Εκεί τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Θα γίνει μέγα μακελιό. Και μετά τρεις ημέρες διαθαύματος θα σταματήσουν όλα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία προφητεύουν οι μεγάλοι προφήτες της Ορθοδοξίας, όπως είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο πατέρας Παΐσιος, ο πατέρας Πορφύριος και ο πατέρας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που έχουμε κάνει άλλη εκπομπή, ειδικά για αυτόν τον πόλεμο, πώς θα γίνει, όπου λέει το Βυζάντιο θα ξαναγεννηθεί και οι Ορθόδοξοι θα συγκρουστούν με τους Νατοϊκούς. Αυτό λοιπόν το έχουμε αναλύσει σε άλλες περιπτώσεις και δεν θα επανέλθουμε. Επίσης μιλάνε για μια φορά ταυτότητα. Με όλα τα στοιχεία μας. Μιλάνε για ηλεκτρονική κάρτα της εφορίας. Το είχε αναφέρει ο Ελεύθερος, όχι μόνο ο Ελεύθερος, αλλά από κελές άλλες εφημερίδες, 17/6/97. Φορολογική ταυτότητα δηλώσει εισοδήματος online. Σε 18 μήνες φορολογική ταυτότητα, το 98, δεν την έφεραν. Δεν την έφεραν. Γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Ορθόδοξος κόσμος. Λένε μια κάρτα για το αντίδοτο στη χαρτούρα της εφορίας. Η εφορία πολύ καλά κάνει τη δουλειά της και μέσα σε ένα μήνα ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς και σου φέρνει και πληρώνεις κιόλας. Είναι το πρόσχημα η διευκόλυνση μέσω των ηλεκτρονικών και των barcode και όλα αυτά. Είναι διευκόλυνση, λένε. Υπάρχουν άλλες διευκολύνσεις ανάμεσα στα κομπιούτερ, δεν χρειάζεται το φακέλωμα. Είναι πρόσχημα αυτό. Είναι πρόσχημα. Λέει η Αποκάλυψη επίσης ότι εφρίαξαν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες των εθνών κατά του Χριστού. Μήπως κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε τώρα? Όλοι δεν πολεμάνε την Ορθοδοξία και τον Χριστό? Πολεμάνε την Ορθοδοξία γιατί έχει ακαινοτόμητη την πίστη. Αυτό είναι που τους κόπτει δηλαδή. Η ακαινοτόμητη πίστη του Χριστού. Σε άλλες εκκλησίες ο Σατανάς δεν τις πολεμάει τόσο. Εφρίαξαν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες των εθνών κατά του Χριστού. Είναι ανόητοι βέβαια, διότι θα ιτηθούν από τον Χριστό. Θα νικηθούν από το αρνείο όλοι αυτοί στο τέλος, μας λέει η Αποκάλυψη. Και να τελειώσουμε στα 5 λεπτά που έχουμε με τα ρητά του πατρός Πορφυρίου. Διδασκαλία γεροντική. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι είναι ντροπή πριν. Είναι ντροπή δολιοφθορά της ιστορίας με τη χορηγία της Εθνικής Τραπέζης που γίνεται από το Sky. Που κοντολογείς θα βγάλουν σε οπλαρχηγούς της Επαναστάσεως τους ελληναράδες αυτούς ότι ήταν γκέι. Να ποια είναι η κατάδια αυτών των ανθρώπων.
να που φτάνει το ψέμα τους, η φαντασία τους, η μειονεκτικότητά τους και το ότι θέλουν να κάνουν σαν τα μότρα τους όλους τους άλλους. Είναι ντροπή και δολιοφθορά της ιστορίας. Θα πρέπει αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα να διωχθούν ποινικά. Δεν μπορείς να παραχαράσεις την ιστορία και να την παρουσιάζεις σαν ένα ντοκιμαντέρ αντικειμενικό. Σε 2 μέρες, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή, στον Άγνωστο, στο Σύνταγμα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει πληροφόρηση για την κάρτα του πολίτη και για τα ηλεκτρονικά μέσα από τον πατέρα Σαράντο Σαράντου. Σαράντο Σαράντι. Αυτά λοιπόν, για να θυμίσουμε ότι εμείς είμαστε η στρατευμένη εκκλησία, είμαστε στρατιώτες του Χριστού, ισόβιοι. Μέχρι 100 χρόνια να πάμε πρέπει να αγωνιζόμαστε. Είναι πνευματικοί αγώνες αυτοί. Και τα όπλα μας είναι η αγάπη προς τον Χριστό, το σκέπασμα του Χριστού προς τους αγωνιστές και η δύναμη που δίνει μέσα στην καρδιά και μέσα στην ψυχή ο Χριστός, και προπάντων το κυριότερο όπλο μας είναι η αλήθεια, το φως και η αλήθεια. Αυτό το φως και την αλήθεια την πολεμάνε όλοι οι σκοτεινοί άνθρωποι της γης. Αυτοί δεν σέβονται ούτε αδελφοσύνη ούτε ισότητα του ελευθερία, αλλά τα λένε αυτά για κατανάλωση. Πού είναι λοιπόν η αδελφοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία? Πού είναι η ελευθερία του πολίτη όταν έχουν αυτά τα πράγματα και τα φέρουν μπροστά στα κρυμμωστά? Πετάνε αυτά τα παλιόχαρτά τους τα υπουργεία και μας λένε ότι έτσι είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ποιος τα επιβάλλει αυτά? Αν κάποιος μας τα επιβάλλει, να του πούμε να πάει στο σπίτι του. Όπως είπε ο Κολοκοντρώνης στο Χάμιλτον, όταν του ζήτησε να κάνουν ένα χαρτί, λέει, με τους Τούρκους. Λέει, χαρτιά εγώ με τους Τούρκους δεν υπογράφω. Δεν έχει υπογράψει κανένας. Ο βασιλιάς μας πολέμησε στα κάστρα με το σπαθί και πέθανε. Και τα άπαρτα κάστρα είναι το Σούλι και η Μάνη. Και ο Χάμιλτον λέει, ρώτησε τους άλλους, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς που μιλάει ο Κολοκοντρώνης? Λέει, για τον Παλαιολόγο, λέει. Και θαύμασε τότε ο Χάμιλτον. Γιατί ο Κολοκοντρώνης είχε ιστορική συνείδηση και του λέει, αφού δεν έχει υπογράψει κανένας χαρτί με τους Τούρκους, συνθήκη με τους Τούρκους, θα υπογράψω εγώ? Να φύγουνε, λέει, οι Τούρκοι από την Ελλάδα, του είπε του Χάμιλτον. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τώρα θέλουν να τον παρουσιάσουν διαφορετικά από ό,τι τον λέει η ιστορία. Έχουν το δικαίωμα αυτό? Δεν είναι παραχαράκτες της ιστορίας? Δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί αυτή η παραχάραξη της ιστορίας? Εγώ νομίζω ότι πρέπει. Για να μην μπορεί ο καθένα να λέει ό,τι θέλει και να βγάζει τον καθένα ναι, τρελό ή οτιδήποτε. Βγάλανε και γκέι τον Μέγα Αλέξανδρο. Τώρα θα βγάλουν γκέι και τον Καποδίστρια, παραδείγματος χάρη, και πολλούς άλλους. Όλους τους άξιους ανθρώπους τους πολεμάνε. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι του σκότους. Και ας θελέσουμε λίγο πιο πνευματικά με τα ρητά του Πατρός Πορφυρίου. Στα 2 λεπτά που πας από μένα. Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Χριστός τη γνωρίζει. Αν ανάψουμε το φως, τα σκοτάδια φεύγουν μαζί με τα δαιμόνια. Δεν γίνεται κανείς χριστιανός με τεμπελιά, χρειάζεται πολλή δουλειά. Να εργαστείς με την ψυχή σου δηλαδή. Αν θέλεις μπορείς να αγιαστείς και στην Ομόνια. Ο Θεός μας αγαπάει πολύ, ασύλληπτα περισσότερο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Να παρακαλάς τον Χριστό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να σου γιατρέψει και το σώμα. Η μεγάλη λύπη στον άνθρωπο δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά από τον διάβολο. Σοφίας πράγματα αυτά. Υποθήκη του Γέροντα Πορφυρίου. Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Να γεμίζεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα και με χαρά. Το παν είναι εσύ να αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μη ζητά να σε αγαπούν οι άλλοι. Το παν είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Χριστό και μετά όλα του
τακτοποιούνται. 12 λεπτά του Πατούρος Πορφυρίου ενό σύγχρονου Αγίου. Να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα βρεθούμε πάλι. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός. Χαίρετε Κύριο.